εικόνες βαρβαρότητας και απανθρωπιάς στη Μελίκια, στα σύνορα Ισπανίας, Μαρόκου, με τη δολοφονία δεκάδων μεταναστών, είναι ένα σύγχρονο έγκλημα του δίθεν προοδευτικού υπεριαλισμού της Ευρώπης. Οι ίδιες δυνάμεις που για αιώνες ληστεύουν το πλούτο των χωρών της Αφρικής και εκμεταλλεύονται τους λαούς σαν σκλάβους, σήμερα δολοφονούν εμψυχρό και σε ζωντανή μετάδοση εκατοντάδες χεριζωμένους. Με τη σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας καταγγέλουμε τις απίστευτες εικόνες βίας και φρίκης που είδαμε να διαδραματίζονται σε απευθείας μετάδοση σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, με τις κατασταλτικές δυνάμεις της Ισπανίας και του Μαρόκου από κοινού να χτυπούν και να στηβάζουν εκατοντάδες μετανάστες, αιματόβητους, πολλούς από αυτούς σκοτωμένους τον έναν πάνω στον άλλον, να καταστέλουν άγρια την προσπάθεια των ξεριζωμένων, των φτωχών για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον και να το βαφτίζουν μάλιστα και υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, βαφτίζοντας τους κατά γης κατατρεγμένους ως εισβολής. Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων εγκλημάτων. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την πολιτική που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις όποιων αποχρώσεων κι αν έχουν, γιατί εκεί πέρα είναι το ζήτημα. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους επικίνδυνους σχεδιασμούς τους που καλλιεργούν τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, που δημιουργούν φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε έτσι. Οι φοιτητές το κάναμε ξεκάθαρο όλο το προηγούμενο διάστημα, το κάνουμε και τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, πως θα δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους ξεριζωμένους του κόσμου, σε όλους τους κατατρεγμένους λαούς, πως θα βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό τους και πως θα αντιπαλεύουμε σταθερά αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται και δημιουργεί τέτοια γεγονότα, τέτοιες απάνθρωπες εικόνες, τέτοια εγκλήματα. Στον υπεριαλισμό, κάποια υποταγή, η φωνή είναι δυναμή, είναι η λαή. Είναι αυτοί που από την εποχή του δουλεμπορίου εκμεταλλεύονται όλες τις χώρες της Αφρικής, τον πλούτο τους και τον ίδιο το λαό της, τους εργαζόμενους σήμερα, τους εργάτες. Είναι οι ίδιοι που με την πολιτική τους, τους πολέμους τους, απέκλεισαν εκατομμύρια ανθρώπους από την πρόσβασή τους στο πρόσφατο παράδειγμα στα εμβόλια, από την υγειονομική περίθαλψη, από ένα δικαίωμα στη σύγχρονη ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Είναι αυτοί που με την πολιτική τους εκατοντάδες χρόνια τώρα τους ξεριζώνουν από τη γη τους και όταν φτάνουν στα σύνορα τους καταστέλουν με αυτόν τον άγριο τρόπο. Είναι κοινή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα με το ποια κυβέρνηση, με όποια απόχρωση υπάρχει κάθε φορά, γιατί και αυτό το προχθεσινό έγκλημα μας θύμισε αυτά που και στην Ιταλία συνέβησαν, αυτά που και στο Αιγαίο συμβαίνουν, με τα κέντρα εγκλωβισμού ανθρώπινων ψυχών, με τους ανθρώπους αυτούς, όσους τελικά καταφέρουν να περάσουν, να μην τους αφήνουν να πάνε στους χώρες προορισμού τους.
Είναι η ίδια πολιτική που τους θέλει, όπως και εδώ στην Ελλάδα, όπως στη Μανολάδα και τις εκατοντάδες Μανολάδες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι άνθρωποι να είναι το πιο βαθιά εκμεταλλευόμενο κομμάτι των εργαζομένων και του λαού, ώστε να παράγουν τσάμπα κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο όπου αυτό και αν δραστηριοποιείται. Η ίδια πολιτική που χτυπάει και τα δικά μας εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων και στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εδώ στέλνουμε το μήνυμα. Παίρνουμε πρωτοβουλίες. Με τους εργάτες γης της Μανολάδας ήδη έχουμε πάρει, τους έχουμε οργανώσει και βγαίνουμε μπροστά για διεκδικήσεις. Με τη σημερινή μας παράσταση της διαμαρτυρίας κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να υποστήλουμε αυτή τη σημαία του κοινού αγώνα των εργατών Έλληνων και ξένων. Ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε και να μας γίνουν συνήθιο τα περιστατικά του σωρού των νεκρών και τραυματισμένων μεταναστών στη Μελάγια, του εγκλωβισμού και του πνιγμού στην Λαμπεντούσα της Ιταλίας, των πτωμάτων που ξεβράζει η θάλασσα στα νησιά του Αιγαίου. Δυναμώνουμε λοιπόν την πάλη κόντρα σε αυτούς τους σχεδιασμούς, κόντρα σε όλη την πολιτική, και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλάι των εργαζομένων για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, για να δυναμώνουμε καθημερινά τον αγώνα, για να ασκούμε περισσότερη πίεση, γιατί έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα πως αυτό μας έβγαλε μπροστά, αυτό που έκανε περισσότερους φοιτητές να βγουν στον δρόμο, να σταθούν αλληλέγγυοι στο πλευρό των εργαζομένων, είναι αυτή η κοινή μας δράση, γι' αυτό βρισκόμαστε και σήμερα εδώ. Και είναι πραγματικά να βγει συμπέρασμα για όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες και την πολιτική ξεφτύλα που ουσιαστικά μας δείχνουν τέτοιες κυβερνήσεις σαν της Ισπανίας, σαν πρότυπο για κυβερνήσεις που θα θέλουν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα, που θα φέρουν δήθεν το προοδευτικό πρόσημο. Κυβερνήσεις που όχι μόνο δεν απολογήθηκαν, όπως ο Ισπανός Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Ισπανίας, αλλά χαρακτήρισαν προκειμένου να δικαιολογήσουν τα απίστευτα αυτά εγκλήματα ως απειλή και εισβολής τους κατατρεγμένους ανθρώπους. Κάνουμε ξεκάθαρο και με το υπόμνημα που θα καταθέσουμε εδώ στην Ισπανική Πρεσβεία ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε αυτή την άγρια καταστολή των μεταναστών, ότι οι Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι μαζί θα παλέψουμε για την κατάκτηση των δικαιωμάτων, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν στους χώρους του προορισμού του, αλλά και συσπηρώνοντας δυνάμεις για την ανατροπή συνολικά αυτής της βάρβαρης πολιτικής, να μην δημιουργούνται οι αιτίες που ξεριζώνουν αυτούς τους ανθρώπους και στις χώρες της Αφρικής και στις χώρες της Ασίας και σε κάθε χώρα του κόσμου. Συνεχίζουμε δυνατά, αποφασιστικά. Πάμε τώρα να καταθέσουμε το υπόμνημα στην Ισπανική Πρεσβεία. Against these policies, not only in Spain, but all along Europe, the same policies are here in Greece, the same policies are in Italy and all over Europe. Όχι μόνο εναντιονόμαστε, δεν πρόκειται να το ανεχτούμε και θα δυναμώσουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική και στην Ελλάδα, και καλούμε και τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την καταδικάσουν και να παλέψουμε ώστε Έλληνες και ξένοι, μετανάστες, εργαζόμενοι όλοι μαζί, να δώσουμε τον αγώνα για την κατάκτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι εχθροί μας δεν είναι οι λαοί που ξεριζώνονται από το μέρος τους για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, αλλά εχθροί μας είναι το κεφάλαιο, τα μονοπόλια και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι σε κάθε χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, που εκφράζουν και επιβάλλουν στην πράξη αυτά τα συμφέροντα, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια του. Συνεχίζουμε δυνατά, αποφασιστικά, και με τίποτα δεν θα τους περάσει να συνηθίσουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Θα τις καταγγέλουμε, θα τις καταδικάσουμε και θα τις καταργήσουμε στην πράξη.